Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Λονδίνο, με το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα που πλήττεται πολύ δυνατά από τον κορονοϊό. Δεν ξεχνάμε ότι νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Εκεί θα συναντήσουμε ένα συντοπίτη μας, έναν κριτικό που νοσεί από κορονοϊό, το αντιμετωπίζει με τεράστια ψυχραιμία, τον κύριο Μιχάλη Πετσαλάκη. Κύριε Πετσαλάκη, καλησπέρα σας από την ιδιαίτερη πατρίδα σας στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Νοσούσα. Νοσούσατε. Τώρα πλέον είμαι στο επίπεδο της ανάρρωσης. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα σας ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά, πολύ γρήγορα και το επίπεδο αυτό της ανάρρωσης να αποτελεί παρελθόν. Σας ευχαριστώ και να ευχηθώ κι εγώ κανένας να μην νοσήσει. Διότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ακριβώς. Βεβαίως βιώσατε αυτή την εμπειρία και όπως αντιλαμβάνεστε ο λόγος σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανθρώπους, στους συμπολίτες σας. Καταρχήν θέλω να μας περιγράψετε πότε ξεκίνησε αυτή η συμπτωματολογία και πότε εσείς ζητήσατε βοήθεια. Κοιτάξτε, δείτε, τα έχω πει αλλά ευκαιρία να τα ξαναπώ. Στις 16 του Μάρτη άρχισε πυρετός και από εκεί και μετά άρχισε μια συντεταγμένη επίθεση του ιού σε μένα να με φέρει σε επίπεδο να πνέω τα λίστια. Δύο μέρες μετά το χτύπημα μου στέρισε την όρεξη. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να φάω απολύτως τίποτα, έπινα μονάχα νερό. Την επόμενη μέρα ήρθε αιματοουρία. Με το γιατρό μου στην Ελλάδα και με τη γιατρό μου εδώ στην Αγγλία θεωρήσαμε ότι βρήκαμε την αιτία του κακού και πήραμε αντιβίωση για ουρολίμωξη. Δυστυχώς δεν ήταν. Και σε δύο μέρες ήρθε και η αιμόπτυση. Έφτασα στο σημείο, ευτυχώς, προνόησε η γιατρός μου στην Ελλάδα, η οποία μου έσωσε και τη ζωή, και μου είπε, Μιχάλη, πάρε ένα οξύμετρο γιατί σε ακούω κάθε μέρα διαφορετικά. Πού να βρεις οξύμετρο στην Αγγλία, αλλά εκεί στάθηκα τυχερός. Βρήκα μια εταιρεία και το παρέλαβα εντός τριών ημερών. Το πρωτόκολλο, mm-hmm. εδώ στη χώρα αυτή, αυτό ήταν και αυτό που συνεπικορούμενο με το ιό πήγε να με σκοτώσει, είναι το εξής. Όταν νοσήσεις ή παρουσιάσεις κάποιο θέμα, θα πάρεις το 111, το οποίο είναι το NHS εδώ, να σου δώσουν πληροφορίες. Τους έπιασα μετά από 2 ώρες αναμονή και μου είπανε σπίτι σας, θα παίρνετε παρακεταμόλη και αν τυχόν στις 7 μέρες δεν έχετε βελτιωθεί, θα μας πάρετε τηλέφωνο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα διαφορετικό. Έτσι ακριβώς. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, είναι πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το ακολουθείς κατά γράμμα. Είναι των Βρετανών. Λοιπόν, mm-hmm. ακούστε με τώρα. Φτάνοντας εγώ κάθε μέρα, η υγεία μου επιβαρυνόταν σοβαρά. Καλούσα για να με πάνε στο νοσοκομείο, αλλά θεωρούσαν ότι είμαι ένα περιστατικό που δεν χρειαζόταν διακομή. Mm-hmm. Όταν έφτασα με το οξύμετρο να δω ότι είχα οξυγόνο 90 και δυσκολευόμουν να πάρω και ανάσα, τους πήρα τηλέφωνο και τότε τρέχανε. Το τρέχανε είναι σχετικό. Εγώ πήρα στις 4, ήρθαν στις 7, αλλά ήρθαν. Εσείς είχατε την ένδειξη από το οξύμετρο, άρα βλέπατε ένα πολύ απτό στοιχείο. Εγώ είχα χαμηλό οξυγόνο, mm-hmm. όλα αυτά που σας είπα συνεπικουρούμενα και δυσκολία στην αναπνοή. Διότι πλέον ο οργανισμός είχε καταβληθεί πλήρως. Λοιπόν, ήρθαν, με πήραν. Με πήγαν στο νοσοκομείο, εκεί ξεκίνησε ένας άλλος Γολγοθάς. Και μάλιστα τον περιγράψατε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο αυτή την εμπειρία που βιώσατε, ναι. από το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, ναι. Δεν έχει νόημα να το λέω και να το ξαναλέω συνέχεια. Mm-hmm. Το νόημα είναι, και αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, είναι ότι εδώ έχει κρασάρει το σύστημα. Σήμερα μας ζητούν στις 8 η ώρα, μία ώρα από τώρα, να βγούμε και να χειροκροτήσουμε για τον Πρωθυπουργό μας που βρίσκεται στην εντατική και να τον εμψυχώσουμε. Εγώ θα το ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να αναρρώσει πλήρως και να γυρίσει υγιή στο σπίτι του και δυνατός. Αλλά δεν θα βγω να χειροκροτήσω. Δεν θα βγω διότι, κύριε Δασκαλάκη, αυτός ο άνθρωπος βγήκε ομά και κοινικά πριν 1,5 μήνα και μας είπε ότι ετοιμαστείτε να αποχαιρετήσετε αγαπημένα σας πρόσωπα. Ήταν η ανοησία της Αγέλης την οποία είχε υιοθετήσει τότε. Έπειτα και πάλι δεν έθεσε την ανθρώπινη ζωή πάνω από το χρήμα. Αυτός προσπάθησε να προστατεύσει την οικονομία και το χρήμα. Την ανθρώπινη ζωή την έβαλε σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα πάω λοιπόν να τον χειροκροτήσω. Θα το ευχηθώ να γίνει Άλιστα. καλά και να γίνει άμεσα και δυνατός και γερός να επιστρέψει, αλλά θα χειροκροτήσω τους ανθρώπους που παλεύουν στο NHS, γιατρούς, νοσηλευτές, χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
Ξέρετε κάτι, αυτό. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Επειδή μιλάτε στο κανάλι της ιδιαίτερης πατρίδας σας, ναι, όλη αυτή την διαφορετική αντιμετώπιση της Ελλάδας, ναι, σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, την υπογραμμίζουν τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Την υπογραμμίζουν, και εγώ μπορώ να πω στους Κρήτες ότι είναι ιδιαίτερα τυχεροί που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται όλο αυτό το πρόβλημα, το διαχειρίζονται σοβαροί άνθρωποι. Το μείνετε σπίτι είναι μια επιλογή που εμείς δυστυχώς δεν είχαμε. Και αυτό κινδύνευσε να μας σκοτώσει. Αυτός ο ιός είναι ιός γρίπης, όπως λέει η επιστημονική κοινότητα, και δεν θέλω να έρθω απέναντι στους γιατρούς. Αλλά είναι φωνικός ιός. Μπαίνει μέσα σου και συντεταγμένα θέλει να σου πάρει τη ζωή. Εγώ είδα ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους δίπλα μου. Το μόνο που έχω να πω είναι όλοι να μην κινούνται άσκοπα. Να μείνουν στο σπίτι τους, να ακούνε ό,τι τους συμβουλεύουν και τους λένε και να το τηρούν ευλαβικά, διότι όταν αυτό μπει μέσα σου, δεν ξέρεις τι αποτέλεσμα θα έχεις. Και κύριε Δασκαλάκη, δεν έχει ούτε ηλικίες, ούτε κοιτάει τίποτα τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό σκοτώνει. Εάν το καταλάβει, έστω και ένας, εγώ αυτό που ήθελα να κάνω το έκαμα. Μπορεί, να κύριε, μείνουν σπίτι τους. Μπορεί, κύριε Πετσαλάκη, η συντριπτική πλειοψηφία να το περνάει με ήπια συμπτώματα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν θα είναι σε αυτό το 5% που θα μπορούσε να έχει μια άσχημη κατάληξη. Ορθώς το υπογραμμίζετε. Κύριε Δασκαλάκη, τα νούμερα είναι νούμερα. Η Ελλάδα έχει επιτύχει ένα τεράστιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Κρατάει το σύστημά της όρθιο. Εδώ κράσαραν διότι το διαχειρίστηκαν λάθος. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή και παλεύουν γιατροί και νοσηλευτές να σώσουν ζωές. Στην Ελλάδα η διαχείριση είναι ορθή. Πάμε σιγά σιγά να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο. Όχι πως δεν θα νοσήσουν οι Έλληνες. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από αυτά που ενημερώνομαι. Θα νοσήσουν σταδιακά και το σύστημα θα μείνει όρθιο. Άρα οφείλουμε όλοι οι Έλληνες και οι Κρήτες να βοηθήσουμε να μείνει το σύστημα όρθιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκαλέσει αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουνα υγιέστατος, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν έχετε ένα υποκείμενο νόσημα που μπορεί απολύτως να επιβάρει τίποτα. Με μπορώ τον να σας δείξω το εξιτήριό μου. Mm-hmm. Το εξιτήριο που μου έδωσαν. Νιλ γράφει. Τίποτα από υποκείμενα νοσήματα. Εγώ ούτε ζαχαροδιαβητικός ήμουνα, ούτε καρδιά είχα. Λίγα παραπάνω κιλά. Ναι, αυτό ήταν ούτε καπνιστής. Εγώ το τελευταίο μου τσιγάρο το κάπνισα πριν 22 χρόνια. Mm-hmm. Τα πνευμόνια μου ήταν πεντακάθαρα. Και όταν μου κάνανε X-ray, βρήκανε τα πνευμόνια μου πνευμονία. Βαρύτατη πνευμονία. Λοιπόν, τι συζητάμε και λέμε. Και δεν είχα νοσήσει και ποτέ, έτσι. Εγώ ούτε γρήπη δεν είχα κάνει. Ναι, θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της ιχνηλάτησης. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που είναι στο κοντινό σας περιβάλλον μπήκαν στη διαδικασία του ελέγχου. Ακούστε με. Δεν μπήκε κανένα σε καμία διαδικασία κανενός ελέγχου. Εγώ δεν ξέρω πώς το κόλλησα και προφανώς το κόλλησα στο μετρό. Δεν υπάρχει άλλη καμία εξήγηση. Διότι εγώ έδρασα σωστά. Με το που αντελήφθην ότι είχα πυρετό, απομονώθηκα στο δωμάτιό μου. Οι άνθρωποι μου έφεραν το φαγητό στην πόρτα μέχρι που μπορούσα να φάω τις δύο πρώτες μέρες και μετά δεν υπήρχε ούτε αυτό. Δεν είχαν καμία επαφή μαζί μου, δεν νόσησε κανένα στο σπίτι μου και είναι όλοι υγιέστατοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, τώρα, ότι εσείς το περάσατε όσο γερό ήσασταν στο σπίτι, και δεν νόσησε κανείς γιατί πολύ απλά είχατε απομονωθεί σε έναν χώρο. Και είναι το μήνυμα πολύ ουσιαστικό για αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν έναν ασθενή με κορονοϊό στο σπίτι τους. Δεν σημαίνει ότι φεύγουμε από το σπίτι, απομονώνεται ο ασθενής και είμαστε προσεκτικοί στις επαφές μας. Ορθά τα λέτε. Πρέπει οποιοδήποτε διαπιστώσει ότι έχει την παραμικρή από όλες αυτές τις παρενέργειες που φέρνει αυτός ο ιός, δηλαδή βήχα, πυρετό ή οτιδήποτε άλλο τον παραπέμπει σε αυτό, να είναι απομονωμένος και να μιλήσει με τον γιατρό του άμεσα. Ό,τι έκανα και εγώ, άσχετα ότι εδώ το πρωτόκολλο σκοτώνει. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικό. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Τίποτε περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Θα σας αποχαιρετήσω με μια αισιόδοξη ερώτηση. Να υποθέσω ότι ονειρεύεστε το καλοκαίρι διακοπές στην Κρήτη. Είναι ένα όνειρο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι η δουλειά μου δεν μου το επιτρέπει. Αλλά σίγουρα του χρόνου ναι. Ωραία. Θα γίνει. Εγώ θα σας ευχηθώ πολύ γρήγορα όλο αυτό να είναι μια ανάμνηση που σας έκανε πιο δυνατό άνθρωπο. Και εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που είναι και δυνατός και γνωρίζει ακριβώς τι πέρασε, πώς το πέρασε. Γιατί το πέρασε, αλλά κυρίως γιατί το νίκησε, γιατί το νικήσατε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Και εγώ να σας ευχηθώ να έχετε την υγειά σας
και να προσέξουν όλοι να μην εκτεθούν σε αυτό το επικίνδυνο όπλο. Να μείνουν σπίτι τους. Τίποτα περισσότερο. Καλό βράδυ, κύριε Πετσαλάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.